Ευχαριστήσω πολύ. Θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας, κύριε Κωσιόνη. Θα ήθελα να ζητήσω πρώτα ένα σχόλιο σας για την κλιμάκωση των ρωσικών αντιδράσεων. Εσείς πώς τις βλέπετε και πώς τις ερμηνεύετε, κύριε πρόεδρε? Μου προξένησε εξαιρετική εντύπωση με την σοβαρότητα που χειρίστηκε το θέμα πριν από δύο λεπτά ο κύριος Πρωτοσάλτε, που μίλησε για πολιτική και επιχειρηματική σκοπιμότητα άξια να διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές της χώρας. Πιστεύω ότι δεν το είπε τυχαία, δεν μπορεί να το είπε τυχαία, και ότι υπάρχει μία βάση που με πάρα πολύ αγωνία θα ήθελα να δω και εγώ όλες αυτές τις παραμέτρους, τις συνοδές παραμέτρου αυτής της ιστορίας. Αυτό έχει να κάνει με αυτή, καθ' αυτή την υπόθεση, όχι με το θέμα της προφυλάκησης του ηγουμένου Εφραίμ, ναι, το οποίο έχει προκαλέσει και αυτές τις αντιδράσεις. Για τον τρόπο χειρισμού της υποθέσεως. Τον τρόπο χειρισμού της υποθέσεως. Πηγαίνουμε σε αυτή την προφυλάκηση. Καταρχήν προφυλακίστηκε ο Εφραίμ. Είναι νέα εισαγωγή του δικαίου. Να τη χαίρονται οι δικαστές μας. Γιατί το λέτε? Γιατί ο Δωροδοκόν φυλακίστηκε, εντός εικών ο Δωροδοκόν. Ο Δωροδοκούμενος είναι απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πολιτεία είμαστε? Μιλάτε για τους πολιτικούς δηλαδή, ότι οι πολιτικοί Βεβαίως, έμειναν απ' έξω. Η μία έκφραση της πολιτείας, κυρία Κωσιόνη, η μία έκφραση της πολιτείας, το κοινοβούλιο, λέει δεν υπάρχει ένοχος, δεν υπάρχει σκάνδαλος. Έχει παραγραφεί, λέει. Έχει παραγραφεί, έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, λέει η Βουλή. Εκεί κατέληξε. Όταν ξεκίνησε η δικασία, έτσι, δεν είχε παραγραφεί, κυρία Κωσιόνη. Όταν ξεκίνησε η πρώτη εξεταστική, δεν είχε παραγραφεί. Άρα οι πολιτικοί έφεραν τα πράγματα να πούμε έχει παραγραφεί. Άρα λοιπόν αυτοί ανέλαβαν την ευθύνη ότι δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Υπάρχει όμως κατηγορούμενος για την άλλη έκφραση της πολιτείας, τη δικαστική. Ωραία και καλώς πράττουν. Ερωτώ. Ο κύριος. Δεν κατέληξαν πάντως στο ότι δεν υπάρχει κατηγορούμενος, το κοινοβούλιο με τις εξεταστικές επιτροπές. Κατέληξε στο ότι αυτοί που θα μπορούσαν να. Που είναι κατηγορούμενοι σύμφωνα με τα πορίσματα των κομμάτων, δεν μπορούν να παραπεμφθούν στο δικαστικό συμβούλιο, διότι έχουν παραγραφεί τα δικήματά τους. Ερωτώ. Ποιος όρισε την παραγραφή? Οι ίδιοι πολιτικοί. Γιατί αν ολοκληρωνόταν η διαδικασία της πρώτης επιτροπής, δεν υπήρχε παραγραφή, το μεθοδεύσανε. Τώρα, κόρακος κοράκου, μα τι δεν βγάζει, ο ένας του τη χάρη στο βατοπέδι και άλλος του τη χάρη, ξέρω εγώ, στις Ζήμες, όπου και πάλι δεν είδαμε κανέναν φυλακή. Έρχομαι λοιπόν επί της ουσίας. Ύποπτος φυγής ο κατηγορούμενος? Μα ήταν στη Ρωσία και ήρθε στην Ελλάδα. Αν ήταν ύποπτος φυγής, δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα. Δεύτερον, είναι ύποπτος για τέλεση ομοίων αδικημάτων. Δηλαδή, με ποιον θα έκανε καινούργιες ανταλλαγές ο ηγούμενος Εφραίμ? Τρίτον, έχει ένα σκεπτικό. Ποιος ζημιώθηκε? Ναι, ολοκληρώστε. Ποιος ζημιώθηκε, κυρία Κωσιόνη, ποιος ζημιώθηκε? Βρέθηκαν στη τσέπη του ηγουμένου λεφτά? Βρέθηκαν σε λογαριασμό ή στην Ελλάδα ή στην Ελβετία, όπου βρήθηκε, εάν δεχτούμε τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ελβετίας Ελλήνων πολιτικών? Ερωτώ λοιπόν, βρέθηκαν υπόλοιπα? Δεν μου έχει πει κανένα σε μένα από την έρευνα που έκανα, γιατί πρέπει να ομολογήσω και εγώ στην αρχή ήμουνα μέγιστος πολέμιος του ηγουμένου. Ψάχνοντας όμως το θέμα και δημοσιογραφικά και πολιτικά, καταλήξαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο πόρισμα ότι δεν βρίσκουμε τίποτα. Ερωτώ λοιπόν, ποιος έχασε? Καταλήξατε στο ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Το δημόσιο, κυρία Κωσιόνη, τα έδωσε το δημόσιο. Γιατί η μονή και η κάθε μονή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή δεν ξαφανίστηκαν, ή στο δημόσιο είναι η υπηρεσία. Και μάλιστα ζήτησε ο Εφραίμ μετά την όλη ιστορία να επανέλθουν τα πράγματα στη φυσική τους κατάσταση. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας και στον κύριο Σιούφα και στον κύριο Παυλόπουλο είχε γίνει πρόταση να ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά. Δεν έγινε. Επομένως λοιπόν βρίσκεται στη φυλακή ο ηγούμενος με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τα χαλάμε με μια μεγάλη χώρα η οποία, σας διαβεβαιώνω κύριε Κωσιόνη, είχε φράσει την εξώπορτα με την επίσκεψή μου στο Κρεμλίνο πριν δύο μήνες, με συζητήσεις που είχαμε κάνει, με τις κοροϊδίες του κυρίου Παπαδρέου που με κορόιδευε μέσα στη Βουλή. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτές τις αντιδράσεις από την πλευρά της Ρωσίας? Είναι απλή ανησυχία ή υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό? Όχι, έχει δει μια παγίδα εις βάρος του Πούτιν με μοχλό τον Εφραίμ. Δηλαδή, θέλουν να χτυπήσουν τον Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ευκόλως συλλάγονται τα συμπεράσματα. Να χτυπήσουν τον Πούτιν στο βαθύ του, αν θέλετε, εκλογικό σώμα.
εις τις θεούσες, εις τους χριστιανούς κτλ. Κόβοντας τα πόδια. Έφερες έναν κλέφτη, έναν λαπατιώνα εδώ πάνω. Αυτή είναι η μέθοδος. Και ήρθε πάρα πολύ εξυπηρετική. Μην κορδευόμαστε, ανοίξαμε μεγάλες πληγές. Χάσαμε διαπαντός στη Ρωσία, όπως ομολογείται από το Κρεμλίνο. Και χάνουμε δυστυχώς. Άρα και δεν... τις σχέσεις, ναι, τις άλλες θέσεις που έπρεπε να έχουμε με την Κύπρο. Όλη η Κύπρος είναι ανάστατη. Ξεχνάτε, κυρία Κοσιόνη, ότι η Εκκλησία της Κύπρου, η ανάστατη Εκκλησία της Κύπρου, είναι ο βασικός μέτοχος της Τραπέζης της Κύπρου. Που η Τράπεζα της Κύπρου είναι το μεγάλο θησαυροφυλάκιο τεραστίων υπολείπων από τη Ρωσία. Τι κάνουμε, βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας για τις εντυπώσεις, για να παίξει τα παιχνίδια ο Παπανδρέου. Παιχνίδια πάνω σε τι πράγμα ακριβώς? Γιατί εδώ υπάρχει ένα βούλευμα το οποίο καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα άσχετα με το αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Εγώ καταλαβαίνω, είναι απολύτως σαφές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν συμφωνείτε. Ο δε κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, σας κατηγόρησε για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Παρέμβαση δεν είναι όταν λες ελεύθερα την έκφρασή σου. Και θυμίζω ότι δικός του πολιτικός πρόγονος είχε πει τη φράση «Και οι κρίνοντες κρίνονται». Mm-hmm. Αυτό ακριβώς κάνω. Αυτό που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν θα πάψω να φωνάζω για τα περίεργα. Αφήστε τώρα που ήταν τυχαία η ημερομηνία, η παραμονή των Χριστουγέννων. Ήτανε τόσο ανεγκέφαλοι κάποιοι να μην υπολογίσουν το κέριο τραύμα εις τους χριστιανούς, εις το πίμνιον. Αλλά εκείνη την ημέρα νομίζω ότι βρέθηκε μια βολική ημερομηνία. Και αντιλαμβάνεται πολύ καλά τι λέει ο κύριος Παπαϊωάννου και το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και οι δικαστικοί και οι νομικοί. Μην κορδευόμαστε επιτέλους μεταξύ μας. Παρουσιάζεται πάντως μία εικόνα μιας δικαιοσύνης διάτρητης, μιας δικαιοσύνης σουρωτήρη, κύριε Πρόεδρε. Έχει ζητηθεί επίσης... Αυτό πριν αλέκτορ. Δύο εισαγγελείς είπαν ότι δεν μπορούμε σε κάθε υπαγόρευση και απαγόρευση. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στη δικαιοσύνη όταν το βάζουν στα πόδια δύο εισαγγελείς που είχαν τον έλεγχο μεγάλων υποθέσεων. Το έβαλαν στα πόδια. Ωραία, λοιπόν, να έρθουμε και σε αυτό το θέμα, γιατί και εδώ αφήσατε εχμές εσείς αυτή τη φορά κατά του κυρίου Παπαϊωάννου, κύριε Καρατζαφέρη. Στο θέμα της παρέτησης των δύο εισαγγελέων. Ότι ο κύριος Παπαϊωάννου πρέπει να έχει τεταμένη την προσοχή το τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Αυτό που έγινε με τις δύο εισαγγελείς, σαφέστατα, έχει ένα κόστος επάνω στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Έπρεπε να έχει και τα μάτια του ανοιχτά και τα αυτιά του ανοιχτότερα, γιατί βεβαίως δεν έπεσε κεραυνός σε νεθρία. Τι θα πει? Άρα, αυτό λοιπόν, μας έχει μια ευθύνη. Και δεύτερον, κυρία Κοσιόνη, ας λέμε αλήθειες. Ποια δικαιοσύνη? Αυτή που έρχεται μέσα τροπολογία στη Βουλή, να αφήσουμε ελεύθερους όλους τους εγκληματίες που έχουν φάει φυλακή 5 με 10 χρόνια, δηλαδή ανάμεσά τους βιαστές, ανάμεσά τους ληστές, ανάμεσά τους εμπόρους ναρκωτικών, και να αφήσουμε μέσα αυτόν ο οποίος δεν έχει πληρώσει το ΙΚΑ, αυτόν ο οποίος δεν έχει πληρώσει την εφορία του, αυτός ο οποίος υπέγραψε 30 επιταγές και του έφυγε η μία. Τα ακούει λογικά ο κόσμος ότι βγάζει έξω 5.000 περίπου εγκληματίες το νομοσχέδιο του κυρίου Παπαϊωάννου σε μια πόλη η οποία πλήθεται από την εγκληματικότητα? Θα βγάλουμε έξω 5.000 βιαστές, ληστές? Όχι, επιτέλους δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Η δικαιοσύνη είναι όσα χρόνια φυλακίζεται να κάθεται άλλος μέσα και να λαμβάνει την ευθύνη του επιμερισμού ο δικαστής. Και όχι να έρχεται ο νομοθέτης και να κόβει τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον τρίτο, τον δεύτερο. Είναι λάθος μεγάλο αυτό. Καταγράφεται η άποψή σας. Θέλω, επειδή ολοκληρώνεται και ο χρόνος μας, να έρθω και στο γενικότερο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί αυτές τις ημέρες και να σας ρωτήσω για τους όρους που έχετε θέσει προκειμένου, από ό,τι καταλαβαίνω, να συνεχίσετε να στηρίζετε την κυβέρνηση Παπαδήμου. Έχετε θέσει λοιπόν 4 όρους, ωστόσο σήμερα έχω την αίσθηση ότι κάνετε ένα βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά στον πρώτον, ας πούμε, εξ αυτών, που έχει να κάνει με τη διαδικασία διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ. Είπατε ότι πρέπει να έχουν τελειώσει οι σωκοματικές διαδικασίες ως τις 15 Ιανουαρίου, πράγμα που έχει προκαλέσει και πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθαν οι αντιδράσεις. Εγώ λέω τι με ενοχλεί. Είμαι παρτενέρ σε μία υπόθεση και μάλιστα με δική τους έκκληση να είμαι μέσα. Και λέω 15 Ιανουαρίου, κυρία Κοσιόνη, έρχεται η Τρόικα. Ναι. Εάν δεν υπάρχει ασφαλής ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και βρισκόμαστε σε μία προεκλογική εσωκομματική διαδικασία, ο κάθε ένας από τους υποψηφίους θα παίρνει το μνημόνιο και θα το κουνάει.
Και ήδη ακούσαμε κάποιους εξ αυτών να βγαίνουν αντιμνημονιακοί. Δηλαδή τι θέλουν, να πάω να κουβαλήσω εγώ το μνημόνιο των δικών τους λαθών και ανομιμάτων και αυτοί να κάνουν σπέκουλα. Όχι. Θα υπάρχει ασφαλής ηγεσία, διαφορετικά ή η Τρόικα δεν πρέπει να έρθει ή το Πασόκ να σοβαρευτεί. Ή εσείς να αποχωρήσετε. Που θα κάνει... ή, εσείς να αποχωρήσετε. Ή εσείς να αποχωρήσετε από την κυβέρνηση. Θα κληθώ να λάβω σοβαρές αποφάσεις. Τι είδους αποφάσεις, όταν θέτεται τέσσερις πλευρά... προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή, βεβαίως, είναι και το να αποσαφηνίσει, όπως λέτε, η Νέα Δημοκρατία τη θέση της, ένα πιο ευέλικτο σχήμα να και εκλογές. Μα ήρθαν τα πρώτα δύο πράγματα, κυρία Κοσιόνη. Είναι πολύ σοβαρά, ήρθαν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι τα φορτηγά και η απελευθέρωση, η μνημονιακή δέσμευση, ναι, όχι δική μας. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είναι οι επικουρικές συντάξεις και ένας ορθολογισμός. Ναι. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία αντίθετη σε αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά εμείς θα είμαστε οι κακοί, εμείς είμαστε αυτοί οι αναλγητοί. Ή θα είναι μέσα στην κυβέρνηση και θα πάρει μερίδιο του βάρους που καλούμε θα σηκώσουμε και οι τρεις, αν και εγώ δεν συμμετείχα καλά, ποτέ σε αυτά τα λάθη και τα νομίματα. Δεν μπορεί και να διαφωνεί. Πώς? Το ότι θα είναι μέσα σημαίνει ότι και δεν πρέπει να διαφωνεί. Εάν είναι μέσα θα στηρίξει το μνημόνιο. Το να λέει στηρίζει το μνημόνιο και να μην το στηρίζει από την πίσω πλευρά είναι λάθος. Δεν την ανάγκασε κανείς να έρθει σε αυτή την πολιτική, μόλις της προσήρθε. Αλλά πρέπει να είμαστε τίμοι με τις υπογραφές μας. Μάλιστα. Δεν πάλι λοιπόν... θα στηρίξουμε το μνημόνιο. Εσείς λέτε. Άρα λοιπόν, ή θα έρθουν, ναι, μέσα. Να αποσαφηνίσει η Νέα Δημοκρατία τη στάση της. Έτσι, θέση αυτό λέτε. Όποια να υπάρχει θέλει, ένα πιο μικρό, πιο ευέλικτο σχήμα. Δική της ευθύνη είναι η επιλογή. Δική της ευθύνη είναι η επιλογή. Αλλά θέλω να ξέρουμε ξεκάθαρη επιλογή από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε μια κοινή ομάδα εργασίας. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο με 50. Mm-hmm. Το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να περιοριστεί. Είστε πολύ προσαφείς σε αυτό. Και μιλάτε και για τις εκλογές. Ναι, δεν μπορούμε λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, να διακπαιρώσουμε ένα βαρύτατο μνημόνιο που θα αλλάξει τη ζωή όλων των Ελλήνων με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και να πάμε σε εκλογές την επόμενη μέρα. Ή τρελοί πρέπει να είμαστε, ή να έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Μα εδώ φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει ο κύριος Παπαδήμος και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Παπανδρέου. Όταν τελειώσει το PSI, να πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ σας λέω την πραγματικότητα. Μπορούμε στις 10 Μαρτίου να ψηφίσουμε μνημόνιο για να ικανοποιηθεί το PSI, γιατί 15 Μαρτίου πρέπει να δώσουμε 14 δισεκατομμύρια από αυτά που χρωστάμε και την άλλη μέρα αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας. Μόνο τρελή θα είμαστε. Η αριστερά θα πάει στο 50%. Σας ξαναρωτώ λοιπόν, τελευταία φορά και την τελευταία Ελλάδα, μου ερώτηση. Κάνω. Διαφορετικά εσείς θα φύγετε, γιατί όταν μιλάμε, όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις όρος, προϋπόθεση κτλ., αυτό αφήνεται να εννοηθεί. Κυρία Κοσιόνη, εάν δεν δείξουν σοβαρότητα οι άλλοι δύο πυλώνες, εγώ μόνος μου δεν έχω σκοπό να παίξω κορώνα γράμμα την Ελλάδα. Εάν σοβαρευτούν, εγώ είμαι έτοιμος να στηρίξω την υπογραφή μου. Εάν όμως κάνουν αυτά τα παιχνιδάκια, είναι πολύ σοβαρά παιχνιδάκια σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Θα έρθουν λοιπόν σε σύνοδο που ζήτησα από τον κύριο Παπαδήμο, δεν ξέρω αν θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, 2, 3, 4, 5 του μηνός, να συνοηθούμε κατά πόσον η πορεία προς την ολοκλήρωση των ευθυνών της Ελλάδος και των δεσμεύσεών μας δεν θα έχει αυτά τα ζιγζάκ. Ζιγζάκ δεν επιτρέπονται. Δεν θα παίξω εγώ μαζί με τους άλλους την τύχη της Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, απαιτείται περισσότερη σοβαρότητα, την οποία προς την παρόν δεν τη βλέπω σε κανένα από τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας νύχτα, καλή χρονιά να έχετε.